εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Τα 7 θαύματα του κόσμου. Η πρώτη αναφορά σε έργα μεγάλα της αρχαιότητας που προκαλούν το θαυμασμό αναφέρεται στον 5ο αιώνα π.Χ. στην αρχαία Ελλάδα από τον Ηρόδοτο, τον πρώτο ιστορικό του πλανήτη μας, που συγκρίνοντας την αχανή περσική αυτοκρατορία με τον κόσμο των ελληνικών πόλεων, γοητεύεται από δύο λαμπρά, αξιοθαύμαστα έργα που ήδη υπάρχουν στην εποχή του. Το ένα είναι οι πυραμίδες της Αιγύπτου και κυρίως οι μεγαλύτεροι από αυτές που υπάρχουν στην Γκίζα, που έχει κτιστεί από τον Αιγύπτιο Φαραώ Χέοπα στα 2600 π.Χ. περίπου. Το δεύτερο είναι οι κήποι της ξακουστής πόλης της Μεσοποταμίας, της Βαβυλώνας, που δημιουργήθηκαν τον 7ο π.Χ. αιώνα από τον Βαβυλώνιο βασιλιά Ναβουχοδονόσορ. Οι αρχικές αναφορές των δύο αυτών μεγαλοπρεπών ανθρώπινων έργων στην αρχαιότητα είναι θεάματα, δηλαδή αξιοθέατα, όρος που αργότερα θα παραφραστεί σε θαύματα και παραμένει έτσι μέχρι την εποχή μας. Η αρχική αναφορά του Ηροδότου αναφέρεται σε δύο θεάματα που βρίσκονται τότε εκτός ελληνικού χώρου. Στις πυραμίδες στην Αίγυπτο, δημιούργημα του παλαιού Αιγυπτιακού πολιτισμού που παραδοσιακά οι Έλληνες σέβονται, και στους κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας που βρίσκονται την εποχή εκείνη στην κατοχή της Περσικής Αυτοκρατορίας, της υπερδύναμης της εποχής που οι ελληνικές πόλεις είναι υποχρεωμένες να αντιμετωπίσουν. Αργότερα, με την εξαιρετική άνθηση του ελληνικού πολιτισμού στον κατάλογο των θεαμάτων που ο άνθρωπος της εποχής οφείλει να γνωρίζει, προστίθενται έργα που βρίσκονται στον ελλαδικό χώρο, στη σημερινή Ελλάδα ή τις τότε ελληνικές ακτές της Μικράς Ασίας. Ο κατάλογος αυτός τελικά περιλαμβάνει τα 7 πιο αξιόλογα θεάματα της αρχαιότητας και παρά τις κάποιες αλλαγές στην επιλογή θαυμάτων παραμένει σταθερός σαν αριθμός. Πάντα 7. Η επιλογή αυτή του αριθμού δεν είναι συμπτωματική. Ο αριθμός 7 είναι ιερός για τους αρχαίους Έλληνες. Είναι αριθμός πρώτος όπως το 1 και το 3, δηλαδή διαιρείται ακριβώς μόνο με τον αριθμό 1 και τον εαυτό του, ενώ παράλληλα εκφράζει πλήθος ικανό να περιλάβει τα πλέον αξιόλογα ανθρώπινα επιτεύγματα της εποχής. Ο κατάλογος των 7 θαυμάτων, που μέσα από αυτόν εκφράζεται η ανθρώπινη ικανότητα για δημιουργία, προχωρά μέσα στην αρχαία ελληνική γραμματεία και βρίσκει την κορύφωσή του στην ελληνιστική περίοδο. Την εποχή μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν το ελληνικό πνεύμα αποτελεί κοινό πολιτιστικό παράγοντα σε όλο τον γνωστό πολιτισμένο κόσμο από τη Βαλκανική Χερσόνησο μέχρι τον Ινδό ποταμό της Ασίας και από τις ακτές της Αιγύπτου μέχρι τα παράλια της Ιβηρικής Χερσονήσου. Είναι αλήθεια πως αρκετές φορές στα χρόνια που ακολουθούν, κάποια από τα γνωστά μας θαύματα αποκλείονται από τον κατάλογο και συμπληρώνονται από κάποια άλλα. Το Κολοσσέο της Ρώμης είναι ένα από αυτά. Αλλά και ο Παρθενώνας της Ακρόπολης της Αθήνας υπήρξε κάποτε στον κατάλογο αυτό. Στα χρόνια του Μεσαίωνα που ακολουθούν τη διχοτόμηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η κλασική παιδεία και η αγάπη για την αρχαιότητα σταδιακά σβήνει για να εμφανιστεί έντονα και πάλι μετά τον 16ο αιώνα και τα χρόνια της Αναγέννησης. Τότε, τη σκέψη των λογίων και των λιγοστών περιηγητών στην Ελλάδα, την Αίγυπτο και τα παράλια της Μικράς Ασίας εξάπτουν τα κείμενα και οι περιγραφές αρχαίων συγγραφέων και ιστορικών. Δυστυχώς σήμερα μόνο ένα από τα 7 θαύματα διασώζεται. Είναι η πυραμίδα της Γκίζας. Τα υπόλοιπα έχουν οριστικά χαθεί ή τμήμα τους απλώς θα ξαναβρεθεί μετά από κάποιους αιώνες με σύγχρονες αρχαιολογικές ανασκαφές. Είναι όμως η σκέψη και οι υπολογισμοί όσων αγαπούν τον αρχαίο κόσμο και το κλασικό πνεύμα που θα κατορθώσει να αναπλάσει στο χαρτί τα περισσότερα από τα θαύματα αυτά. Κάποιες φορές με χονδροειδείς ελλείψεις σε πολλά από αυτά λόγω των φτωχών περιγραφών και στοιχείων. Η ιδέα των 7 αρχαίων θαυμάτων μένει όπως πάντα επίκαιρη και ενθουσιάζει τον σύγχρονο ανθρώπινο νου με την ευρηματικότητα και τη φαντασία των αρχαίων μας προγόνων. Οι ιδέες και οι φόρμες που δημιουργήθηκαν πριν από χρόνια φαίνεται πως ζουν ακόμη
και αποτελούν πολλές φορές οδηγό στους σημερινούς δημιουργούς. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Τα 7 θαύματα του κόσμου.